Είχαμε ασχοληθεί πριν από περίπου 10 μέρες. Έχουν τοποθετηθεί αυτές οι κατασκευές. Μέσα σε αυτές τις καρδιές, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να ρίχνει καπάκια. Ακριβώς. Πλαστικά καπάκια. Ναι. Εμείς είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσουπάκη, και είχαμε δει άδειες στις καρδιές. Ναι. Αυτή τη φορά όμως έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία χανιώτισσα, η οποία το έβαλε στόχο, έτυχε, θα μας τα πει η ίδια, να γεμίσει σχεδόν την καρδιά που βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο. Με μία μόνο φορά, από τα καπάκια τα οποία είχε μαζέψει για αρκετούς μήνες μαζί με τον σύζυγό της, ναι, έκανε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα που βλέπουμε στην οθόνη. Πάμε στην κυρία Ιωάννα Δαμάκη, ιδιωτική υπάλληλος βέβαια, είχε και την έμπνευση και την θέρμη βέβαια να προχωρήσει σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Δαμάκη? Καλά, είμαι, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Και η αλήθεια είναι, αντικρίζοντας αυτή την εικόνα και σχολιάζοντας τη δική σας πρωτοβουλία, μόνο καλά για το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και πολλαπλά τα μηνύματα που στείλατε. Και δεν ξέρω τι να πω. Είδατε, πρώτη φορά βγαίνω στην τηλεόραση. Το ξέρω. Και νιώθω λίγο. Καθόλου, εδώ πέρα είμαστε μία οικογένεια, οπότε θα αποκτήσουμε και την εξοικείωση και την οικειότητα. Βλέπουμε μία εικόνα και αυτή η πρωτοβουλία προήλθε από έναν άνθρωπο. Προσέξτε, φανταστείτε αν όλοι μαζί πιάσουμε ένα στο χέρι του άλλου απέναντι σε ένα κοινό όραμα, πού μπορούμε να φτάσουμε, ειδικά στο θέμα της ανακύκλωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνατε. Είδα πολλούς ανθρώπους να μαζεύουν καπάκια για να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά. Και σκέφτηκα, λέω, να ξεκινήσω κι εγώ να μαζεύω, με κάποιο τρόπο να βοηθήσω κι εγώ αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν, να τους δώσω μια βοήθεια, έστω και με τα καπάκια. Γι' αυτό ξεκίνησα να τα μαζεύω. Ναι. Με το σύζυγό μου, τα μάζευα και από τη δουλειά μου. Πόσο διάστημα σας πήρε για να μαζέψετε αυτή την ποσότητα? 9 με 10 μήνες περίπου. 9 με 10 μήνες. Σιγά 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 σιγά, καπάκι καπάκι, είδαμε το αποτέλεσμα. Είχατε μπει γενικά σε αυτή την οτροπία τα τελευταία χρόνια ή ξαφνικά πριν από 10 μήνες είπατε, εγώ τώρα θα ξεκινήσω και θα βοηθήσω όπως μπορώ? Ακριβώς αυτό που είπατε. Ξαφνικά, επειδή το βλέπα να το κάνουν και άλλοι, λέω ας το ξεκινήσω, λέω και εγώ, να προσφέρω μια βοήθεια. Μπήκατε στη διαδικασία να μετρήσετε τα καπάκια, τον αριθμό τους, πάνω κάτω, όχι, πόσα μπορεί να είναι? Όχι. Λογικά. Απλά τα μάτια. Χιλιάδες. Ναι, πρέπει να είναι χιλιάδες, λογικά, δεν έχει μετρήσει. Οπότε ήταν να τα δώσω σε μια. Ναι. Ήταν να τα δώσω σε μια κοπέλα για να τα πήγαινε στον ορίζοντα. Αλλά αυτή τελικά έφυγε στον Καναδά και δεν πρόλαβα να της τα δώσω. Οπότε έμειναν. Και μπήκατε στην διαδικασία να γεμίσετε την πολύχρωμη αυτή κόκκινη καρδιά, Εύη. Έχετε μιλήσει με άλλους ανθρώπους, κυρία Δαμάκη, που έχουν εμπνευστεί από τη δική σας πράξη και σας έχουν πει ότι και εγώ θέλω να ξεκινήσω να μαζεύω, θέλω να συνεισφέρω με το δικό μου τρόπο? Όχι, δεν έχω μιλήσει, αλλά έχω δει στο Facebook κάποια παιδάκια που ξεκινήσανε να μαζεύουν και να γεμίζουν τις καρδιές. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ο δρόμος θα είναι όμορφος. Αυτό έχω να πω μόνο αντικρίζοντας αυτές τις εικόνες. Είδατε δύο άνθρωποι τι κατάφεραν. Φανταστείτε να κινητοποιηθεί μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας μας. Πρώτα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακριβώς. Να είστε καλά.